1,9 δις αυτό, ευρώ Τι εξαγόρασε, τότε, εξαγόρασε η ΔΕΗ την, ε, τη, Ρουμάνικη Ένελ την αντίστοιχη ΔΕΗ της Ρουμανίας ναι. ενώ θα πληρώσει και τα χρέη της προσέξτε το συνολικό τίμημα θα φτάσει γύρω στα 1,9 δις ευρώ ο κύριος Στάση όπως είπατε και προηγουμένως ε, ήταν ε, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος σε αυτή την ε, Ρουμάνικη εταιρεία και έκανε ουσιαστικά την γέφυρα πόλεις και εξαγοράς δηλαδή εννοώ της εταιρεία αυτή με την δικιά μας τη ΔΕΗ. Απλά πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι η συγκεκριμένη εταιρεία Μιλάμε πάει για φούντο. Χρεοκοπεί εντελώ. Έχει Για η ρουμανική. Αυτή η ρουμανική εταιρεία. Και εμεί ναι. πάμε να τη σώσουμε. Και εμεί πάμε να κάνουμε του διασώσει. Και άλλοι πάνε Εμεί πάμε Οι να κάνουμε. Προσέξτε. Να, να, εξαγοράσουμε μια εταιρεία που έχει φουντάρει ουσιαστικά. Ναι. Που έχει πεπαλαιωμένα δίκτυα και πεπαλαιωμένε μονάδε παραγωγή ρεύματο. Α... Από λιγνίτη, κύριε ε, Καψαμπέλη. Από την εποχή, πείτε το και αυτό. Από την εποχή που ήταν ο κύριο Στάση επικεφαλή. Βεβαίω. Βεβαίως. Δηλαδή μου λέτε ότι άρχισε το φουντάρισμα την εποχή που ήταν ο κύριος στάση. Ακριβώς. Αυτό θέλω εν, να αυτό πω. Αυτό θέλω Λεβαίως. να μου πείτε ναι. κύριε Χρυσοβουλίτη. Δηλα... Δηλαδή κύριε Καψαμπέλη, αν είναι δυνατόν, πόσο, δε... πόσο δεοντολογικό είναι να είσαι επικεφαλής σε μια εταιρεία ενέργεια στη Ρουμανία και να κάνεις εσύ το διασώστη στο φουντάρισμα της. Ε... Το έχει εν μέρη πλήρω, ναι. βοηθήσει και εσύ. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι αυτά τα πράγματα δεν αντέχουν καμία ε, λογική. Αυτέ οι δουλίτσε ναι. πρέπει να κλείσουν για να πάμε σε εκλογέ. Δουλίτσα είναι, 1,9 δι. Ε, ε, δουλίτσα, η, ε. Δουλίτσα, ε. Προσέξτε και Συγκάλλες. με. Κυρίε ε, Σπινό, 100... Εσχόλυτε, 100... Ε, έχει αυτή τη στιγμή ε, γράψει ζημιέ, λειτουργικέ ζημιέ 161 εκατομμύρια ευρώ. Ένα το κρατούμενο λοιπόν. Το λέμε και αυτό. Ποιο θα τα πληρώσει αυτά. Ένα το κρατούμενο και αυτό το κρατάμε. Το κρατάμε. Τίποτα δεν πάει στην άκρη.